υπήρχαν μέσα 2.500 άνθρωποι. Ήταν ντίγκα. Κάνουν μπάνιο στη πισίνα. Ανοίγει η σκηνή, πισίνα κανονική Ολυμπιακών διαστάσεων. Βγαίνουν κολυμβήτρες συγχρονισμένες κολύμβεις. Δηλαδή, μιλάμε, έχει γίνει αυτό. Αν δεν το δεις, δεν μπορώ να σου περιγράψω με λόγια. Δεν το πιστεύεις. Εσύ πήγες. Πήγα, γιατί πώς θα σου το πω και να το κάνω συνέντευξη. Ναι, λέω παρακολούθησες και το βεβαίως, πρόγραμμα. Βεβαίως. Με τον Παναγιώτη, τον αδερφό μου πήγαμε. Ήταν υπέροχα. Α, με τον αδερφό σου. Ναι. Πήγες. Ωραία. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα εγώ στην Ελλάδα προσωπικά. Πω, είναι παιδιά, είναι Las Vegas όλο η φάση. Είναι όλη Las Vegas. Τα ψάχνει πάρα πολύ όλα. Του αρέσει του Βέρτη να κάνει καινούργια πράγματα. Παιδιά, ο Βέρτη είχε πάει στο Las Vegas πριν χρόνια και μου λέει: θα πας να δεις οπωσδήποτε αν πας αυτές τις παραστάσεις. Και είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι εμπνευσμένο, έχει φέρει το Cirque du Soleil και το K. Είναι δύο παραστάσεις. Η Δάτινη. Και η Γιουρτάκης είναι πάρα πολύ μπροστά, παιδιά. Έχω να σου πω κάτι επίσης, Φέη, που το οποίο το ξέχασα. Τι. Το ξέχασα. Το μαλλίφτη. Αλλά πού ξέρει. Όταν με κόψει, τελειώνω. Ωραία, μάλιστα. Πού ξέρεις ότι κάτι έχεις να μου πεις. Το σκεφτόμουν. Και το ξέχασα. Ωραία. Θες να δούμε τη συνέντευξη. Καταρχάς, θα το θυμηθώ αυτό που θέλω να σου πω. Έχω να σου πω ότι ο Βέρτης μιλάει, ξέρεις, για οικογένεια, παιδιά, επαγγελματικά. Και εκφράζει για σένα ένα θαυμασμό. Ο Βέρτης για μένα. Όχι απλά επαγγελματικό. Με βρίζει, πείτε την αλήθεια. Όχι, Φέρι. Γιατί πέρσι είχαμε κάνει μια εκπληκτική συνέντευξη, αλλά εγώ δεν είμαι του πολύ έξω. Όπως ξέρετε, δεν πηγαίνω. Δεν βγαίνω πολύ το βράδυ γιατί με κουράζει πάρα πολύ. Και δεν πήγαμε ποτέ. Και δεν πήγα ποτέ. Και θεωρώ ότι πρέπει να πάμε. Όχι. Γιατί μου αρέσει κιόλας. Αχ, λέει άλλα πράγματα. Άλλα λέει. Σένα, πάλι λέει. Καλά, Θεούλη μου, είχα το άγχος σου. Πολύ γλυκό παιδί. Και αυτό που με ρώτησες πριν, με συγχωρείς, το Ήτον, ναι. Είναι 5 γράμματα τα οποία έχουν θετική ενέργεια. Ήψιλον, υπέροχο, ταφ, τέλειο, όμορφο, όμικρον. Νι. Νέος. Νιάου. Νίκος Βέρτης, Φέη Σκορδά. Αφού εσύ την έκανες συνέντευξη. Θα δεις το τέλος συνέντευξης. Νίκο, έχεις αναστατώσει την νυχτερινή Αθήνα με το Ήτον. Προσπαθήσαμε να κάνουμε έτσι όμορφα πράγματα. Για τον κόσμο κυρίως, να έρθει να διασκεδάσει, να τους δώσουμε μια όαση και μια θέση διαφορετική γεύση στην ψυχολογία του. Μικρός έλεγες τα κάλαντα, πήγαινες στα σπίτια. Πάντα, έβγαζα πολλά λεφτά τα κάλαντα. Και θυμάμαι μια χρονιά που είχα βγάλει 18.000 δραχμές. Σε μια ημέρα. Σε μια ημέρα. Μόνο σου. Μαζί με τον ξάδερφό μου. Από 18.000 δραχμές. Φαντάζομαι ότι το μηνιάτικο του πατέρα μου τότε ήταν 80.000 δραχμές. Είχα το μπουζούκι αγκαλιά και έπαιζα το ζεμπέκο της Ευδοκίας αντί για τα κάλαντα παντού. Και το βράδυ μας τα πήρε, παίξαμε χαρτιά και κέρδισε ο θείος μου και μας τα πήρε. Και δεν μας τα έδωσε, μας έδωσε μάθημα. Έτσι ουξε. Καταλαβαίνεις, και από τότε έχω μια φοβία με τον τζόγο. Μπαίνει το 17 σε λίγες μέρες. Μήπως ήρθε η μεγάλη ώρα. Του βάλα ώρα. Να βάλουμε το γαμπριάτικο. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Δεν ξέρω. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Κοίταξε. Γιατί το καθυστερείτε, κύριε Βέρτη. Αυτά είναι τυχερά. Νομίζω πως αν έρθει η στιγμή θα είναι πολύ. Θα μου βγει πολύ γρήγορα. Δεν θα είναι κάτι που θα πω ότι θα παντρευτώ σε ένα χρόνο ή κάτι. Όταν θα πάρω απόφαση να παντρευτώ ή να κάνω οικογένεια, θα είναι πολύ σύντομη. Θα είναι σε ένα μήνα, ας πούμε, ή σε μια εβδομάδα. Κρύβεσαι γενικά. Όχι, δεν κρύβομαι, απλά δεν. Γενικά. Δεν τραβάω και την κουρτίνα να βγω έξω, να σου το πω και έτσι. Δεν είναι ότι θα πάω να πιω ένα καφέ αν έχω μια σχέση ή κάτι, ή να πάω να φάω κάπου. Θα πάω, απλά δεν θα πάω κάπου που να φωνάζω. Ποια είναι η ιδανική σύντροφος για σένα? Νομίζω η σχέση βασίζεται στη χημεία. Δηλαδή, ό,τι λες, ας πούμε, ότι δεν σου αρέσει, κάποια στιγμή μπορεί να το λούζεσαι κιόλας. Δηλαδή, μπορεί να σου πει ότι μια γυναίκα θέλω να μαγειρεύει, ξέρω εγώ, θέλω να πλένει ή κάτι. Και ξαφνικά να βρει μια γυναίκα που να μην τα κάνει καθόλου αυτά και να είσαι πολύ ερωτευμένος με αυτή και να σου αρέσει έτσι πως είναι. Νομίζω ότι οι σχέσεις των ανθρώπων βασίζονται στη χημεία, στην αγάπη, να βρεις έναν άνθρωπο να τον αγαπήσεις κυρίως, να μοιράζεσαι και να νιώθεις ότι πραγματικά είναι το έτερο σου ήμιση. Έκανες μία δήλωση ότι θέλεις 4 παιδιά. Πρέπει να ξεκινήσεις όμως σιγά σιγά. Αν ο Θεός με αξιώσει να ξεκινήσω. Ο Θεός σας αξιώσει, να πρέπει και εσύ να βάλεις μπρος. Θα βάλω, θα βάλω. Τη μάνα μου θυμίζεις τώρα. Αν λοιπόν ο Θεός με αξιώσει να κάνω οικογένεια, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω μια έτσι, μεγάλη οικογένεια. Με 3-4 παιδιά, όσο αντέχει η γυναίκα, γιατί όχι, ο Γιάννης είναι ωραίο πράγμα αυτό. Είσαι ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης, αξιόλογος. Θα μπορούσες να είσαι κριτής σε κάποιο μουσικό talent show, θα σε ενδιέφερε κάτι τέτοιο, Νίκο? Είμαι λίγο δύσκολος με την κάμερα. Δεν έχει τύχει πολλές φορές να πάω σε μια τηλεοπτική εκπομπή και να νιώσω άνετα πολύ. Μόνο μια φορά σε μήνα θυμάμαι που είχα μεθύσει. Πίναμε τόσο πολύ. Θα φέρουμε ένα μπουκαλάκι να σε ποτίσουμε. Λοιπόν, και ο δεύτερος βασικός λόγος που δυσκολεύομαι να πάω σε ένα από τα talent show είναι. Ότι σαν κριτής θα πρέπει να πω την άποψή μου. Φοβάμαι μήπως το προσβάλλω κάποιον, χωρίς να το θέλω. Διάβασα κάπου σε λίστα, ψάχνω στο σπίτι, τι έγινε.
Έμουνα, αυτά είναι εντάξει. Να μην πούμε σε αυτά τα πράγματα, εδώ είμαστε γιορτινά. Συμβαίνουν σε όλους αυτά, τι να κάνουμε. Στεναχωρήθηκες. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Την περιμένουμε τη Φέη να έρθει εδώ πέρα, Φέη μου. Σώθηκες. Σε θέλω, γιατί. Δεν πάει, δεν βγαίνει, πες της. Δεν βγαίνει. Σε σένα μπορεί να έρθει, βέβαια. Εντάξει, αν θέλει, θα έρθει. Αν δεν θέλει, δεν πειράζει. Εμείς θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε να ξεσκάσει μια φορά. Κάναμε μια πολύ ωραία συνέντευξη πέρσι. Πέρσι. Ναι. Ήτανε... Στο μουσείο αυτοκινήτου πήγατε. Ναι, ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν από τις πιο ωραίες συνέντευξεις που έχω κάνει. Και η Φέη είναι πάρα πολύ γλυκιά κούκλα. Την παρακολουθώ και τη βλέπω ότι ομορφαίνει την τηλεόραση σε αυτό που κάνει. Φιλιά. Δεν ξέρω αν θες κάτι να πει. Ότι πρέπει να πάμε. Την άδεια σου πρώτα, σώθηκες. Θες να πάμε. Δεν κάνει αυτά για δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή ο Βέρτης επειδή μιλάει πολύ σπάνια, λέει πάντα αυτό που πιστεύει. Δεν είναι άνθρωπος δηλαδή των δημοσίων σχέσεων. Γι' αυτό θέλει και τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Ο Βέρτης είναι ένας κύριος. Δεν έχει ενοχλήσει ποτέ, δεν έχει προκαλέσει ποτέ. Είναι πολύ χαμηλό τον παιδί. Και ήταν πολύ τυπικός πέρσι και στη συνέντευξη. Δηλαδή ήταν στην ώρα του. Κύριος. Με υπομονή, δεν έβγαλε αυτά τα... Τις ιστερίες κάποιων. Ναι, τα... που πρέπει τα... να είναι έτσι, που θα αργήσουν, μόνο και μόνο για να αργήσουν. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Βλέπεις ότι κάποιοι αργούν, μόνο και μόνο για να αργήσουν, όχι επειδή κάτι έχει. Είμαι να τζαρέει, να κάνουν, να ράνουν, είναι μια χαρά. Μια χαρά το έχει με την κάμερα, γιατί λέει ότι δεν το έχει. Ο ίδιος μάλλον δεν αισθάνεται άνετα. Μια χαρά, δεν αισθάνεται ίδιος άνετα καθόλου. Εμένα μου άρεσε πολύ όπως μιλούσε. Εμείς γνωριζόμαστε κιόλας και μπορεί να παίζει και λίγο ρόλο αυτό, ότι κάνουμε και λίγο πλάκα. Ξέρεις, παίζει και ρόλο αυτό. Πέρσι, για παράδειγμα, είμαστε στην Καβάλα μαζί σου Αμόλου, φουσκάναμε μπάνιο και του λέω: ρε Νίκο, γιατί δεν δίνει συνεντεύξεις. Μου λέει ο τραγουδιστής πρέπει να τραγουδά. Και εμένα μου αρέσει. Κάνει από τις συνεντεύξεις και μπράβο, δηλαδή τουλάχιστον που τον ξεκλείδωσες και πει πέντε πράγματα παραπάνω. Ωραία, κανονίζουμε να πάμε. Γυρνάς μουλιά. Και τα παιδιά μπορείς να φέρεις. Φαντάζεσαι. Γιατί είναι... Ήρθαμε! Είναι υπερθέαμα. Υπερθέαμα. Όχι, όχι, θέλω και εγώ πολύ. Καλή επιτυχία. Απλώς επειδή με κοροϊδεύετε. Δεν σε κοροϊδεύω, εντάξει, αφού έχετε παιδιά, καταλαβαίνω. Όχι, μα δεν έχει να κάνει με τα παιδιά. Εάν εγώ πάω σπίτι 5 η ώρα, την άλλη μέρα θέλω, δεν μπορώ, είμαι άρρωστη. Τι ώρα βγαίνει ο Βέρτης? Γιατί άμα βγεις, θα πιεις και ένα ποτό, θα πιεις. Εγώ δηλαδή να πάω και να κάθομαι έτσι, θα πας για να διασκεδάσεις. Δες μόνο το πρώτο πρόγραμμα. Παρασκευή Σάββατο. Στο πρώτο, 3 η ώρα θα φύγουμε. Ναι, άμα είναι να φύγω 3 η ώρα. Η Φέη θα φύγει, εμείς θα μείνουμε. Όχι, εγώ θα φύγω. 3 η ώρα. Φύγετε, φύγετε εσείς. Είδατε τη γλυκό, είπε θα φύγει, θα με συνοδεύσει. Ναι, ναι, για άλλον λέει μετά ότι είναι πιο κολυποντά του. Να δούμε λίγο τι έγινε. Εκεί θέλω να πάω. Τι έγινε χθες στον αγαπημένο Θέμο.